Να συνδεθούμε με τον αναπληρωτή καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Ατσαλάκη. Κύριε Ατσαλάκη, είδατε ότι τις τελευταίες μέρες και καθόλου το καλοκαίρι έχουμε έναν αριθμό κρουσμάτων που κυμαίνεται από τα 2.500 μέχρι τα 3.500 κρούσματα. Λένε όλοι ότι το καλοκαίρι με τη ζέστη θα έπρεπε ο κορονοϊός να είναι σε πιο χαμηλά επίπεδα, όπως ήταν και πέρσι το καλοκαίρι. Να ανησυχούμε για το χειμώνα. Τι συμβαίνει? Δυστυχώς πρέπει να ανησυχούμε, διότι αυτή η επιμονή των κρουσμάτων να κινούνται γύρω από ένα μέσο όρο 2.500 κρουσμάτων και να ανεβαίνουν κατά 1.000 και να κατεβαίνουν περίπου κατά 1.000, δηλαδή αυτή η ταλάντωση γύρω από τις 2.500 κρουσμάτα, η οποία παρατηρείται για τέταρτη εβδομάδα, είναι πράγματι ανησυχητική, διότι στο παρελθόν είχαμε κορυφώσεις και μετά την κορύφωση είχαμε μείωση των κρουσμάτων προς τα κάτω. Τώρα δεν το βλέπουμε. Γίνεται μια προσωρινή μείωση και ξανά. Δεν είδαμε βέβαια ούτε και την εκτόξευση, κύριε καθηγητά. Συγγνώμη που διακόπτω την σκέψη σας. Ναι. Αλλά κάποια στιγμή μέσα στις αρχές Ιουλίου ακούγαμε προβλέψεις για 10-15.000 κρούσματα μέσα στον Αύγουστο. Αυτό δεν το είδαμε. Ακριβώς αυτό δεν το είδαμε. Αυτή όμως η ταλάντωση η οποία συμβαίνει τώρα θα ξεθυμάνει, ας το πούμε έτσι, προς τα πάνω, διότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε πολύ μεγάλη κινητικότητα μέσα στο μήνα Αύγουστο, που είναι ο μήνας των διακοπών, και το Σεπτέμβριο που θα είναι και μήνας των διακοπών και το άνοιγμα των σχολείων. Οπότε θα δούμε μια ταλάντωση αντίστοιχη σε υψηλότερο επίπεδο. Υπολογίζουν ότι θα είναι γύρω στις 3.500 με 4.000 το επίπεδο πάνω στο οποίο θα ταλαντώνονται τα κρούσματα. Και αυτό επειδή αυτή τη στιγμή δημιουργούνται πολλές μικρές εστίες, κυρίως σε τουριστικούς προορισμούς και κυρίως από τους τοπικούς, από τους ντόπιους ανθρώπους, οι οποίοι δεν τηρούν τα μέτρα. Δηλαδή, ναι, μεν περιορίζουμε τα κρούσματα που έρχονται από το εξωτερικό, έχοντας ελέξει ότι οι τουρίστες ήρθαν με εμβόλιο ή με το τεστ, το μοριακό τεστ. Απ' την άλλη μεριά όμως εμείς δεν προσέχουμε εσωτερικά, δεν τηρούμε τα μέτρα και γι' αυτό έχουμε την αύξηση των κρουσμάτων. Κύριε Τσαλάκη, αυτό το τέταρτο κύμα που, μέσα στο οποίο βρισκόμαστε, τι διάρκεια πιστεύετε ότι θα έχει και πόσο, πού αναμένουμε αυτή την κορύφωσή του, να το πούμε έτσι? Κοιτάξτε, η διάρκεια του είναι δύσκολο να προβλεφτεί, διότι έχουμε αυτές τις ταλαντώσεις οι οποίες δεν έχουν συνηθίσει τα μοντέλα μας να τις βλέπουν. Και θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ασφαλέστερη πρόβλεψη αν μπορούσαμε να πούμε βεβαιότητα ότι οι εμβολιασμοί θα συνεχίσουν να βαίνουν τουλάχιστον με τους ρυθμούς που προχωρούσαν τον Ιούνιο. Έχουν μειωθεί πολύ το καλοκαίρι οι εμβολιασμοί και έχουν μειωθεί πάρα πολύ και ο αριθμός των εμβολιασμένων σήμερα είναι περίπου 50% με δύο δόσεις και με μία δόση είναι 54%. Το οποίο είναι μακριά από το στόχο που είχε θέσει η κυβέρνηση, έτσι δεν είναι? Μιλούσαμε για μία ανοσία όταν θα έχουμε ποσοστά περίπου στο 70% με 75%. Αυτό δεν το έχουμε δει. Είμαστε μακριά από αυτό. Είναι πολύ, πολύ, πολύ μακρινή απόσταση και το είχαμε εντοπίσει σε μια προηγούμενη έρευνά μας στα μέσα Ιουνίου, όπου εκεί είχαμε τονίσει αυτή τη μείωση της πτώσης και ότι οι εμβολιασμοί προς το τέλος του Αυγούστου θα είναι περίπου 55% με 58%. Και δυστυχώς εκεί βαίνουμε, και το λέμε δυστυχώς γιατί αναμέναμε μακάρι να πέσουμε έξω στην πρόβλεψη και να είχαμε μεγαλύτερα ποσοστά. Οπότε θα χρειαστεί μια εκστρατεία για να πιστεί κόσμος να πάει να εμβολιαστεί, διότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται, δεν έχουν πιστεί με επιστημονικά επιχειρήματα και αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές φωνές εναντίον των εμβολίων και ελάχιστες φωνές υπέρ των εμβολίων. Και αυτό θα πρέπει να το δει το κράτος, να ξεκινήσει μια εκστρατεία. Βέβαια, οι θετικές και οι τεκμηριωμένες επιστημονικές φωνές πρέπει να αυξηθούν. Το άνοιγμα των σχολείων σας φοβίζει και των πανεπιστημίων επίσης? Βεβαίως. Κάθε κινητικότητα που δημιουργεί και συναθρήσεις ατόμων είναι επίφοβη από τη στιγμή που δεν υπάρχουν εμβολιασμοί και παράλληλα δεν τηρούνται και τα μέτρα. Και αυτό που αποδείχθηκε τελικά μέσα από 1,5 χρόνο από αυτή την ιστορία του κορονοϊού είναι ότι ο ιός είναι πάντα έξω και μας περιμένει. Και σε σχέση με αυτή τη μετάλλαξη δέλτα, κύριε καθηγητά,
τελικά είδατε και διαφορετικά συμπτώματα στους ασθενείς και σίγουρα πολύ διαφορετικές ηλικίες που εισάγονται στα νοσοκομεία, σωστά? Βεβαίως, διότι οι μεγάλες ηλικίες έχουν εμβολιαστεί κατά ένα μεγάλο ποσοστό, mm-hmm. αλλά οι νεαρές ηλικίες οι οποίες δεν είναι εμβολιασμένες και αψηφούν και τον κίνδυνο, θα εκτίθονται τώρα περισσότερο. Ουσιαστικά, επειδή ο ιός υπάρχει έξω, αυτό το οποίο συμβαίνει στην πράξη είναι ότι σταδιακά θα φτάσει σε κάθε ένα ο οποίος δεν τηρεί τα μέτρα ή δεν είναι εμβολιασμένος. Mm-hmm. Απλά είναι θέμα χρόνου πότε θα συμβεί αυτό. Και αν συμβεί μαζικά ή σταδιακά. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι δημιουργείται μία εστία σε ένα τουριστικό κατάστημα, ας πούμε, σε μία ταβέρνα. Αν αυτή η εστία δεν περιοριστεί εκεί, σε λίγο θα πάει στο διπλανό κατάστημα, θα πάει στο σούπερ μάρκετ και συνεχίζεται, και αυτά τα κρούσματα θα τα δούμε σε επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστούμε, κύριε Ατσαλάκη. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.